Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android. Σήμερα θα τσεκάρουμε το LG K10, το νέο μεσαίο τηλέφωνο της LG, το οποίο έχει τον τετραπύρινο Snapdragon 410 επεξεργαστή, 1,5 GB RAM και 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Πρόκειται για ένα πλαστικό τηλέφωνο με πολύ προσεγμένο design. Μου άρεσε πάρα πολύ και μπροστά η οθόνη, η οποία κλείνει με καμπύλη περιμετρικά, αλλά και πίσω που έχουμε αυτό το εξεζητημένο, θα έλεγα, καπάκι. Τα κλασικά πλέον πλήκτρα στο πίσω μέρος συμπληρώνουν μια πραγματικά μοναδική στο design συσκευή, η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη όταν την κράτα στο χέρι. Είχα καιρό να πιάσω κάτι τέτοιο στα χέρια μου και οφείλω να το πω έτσι για να λέμε την αλήθεια. Η οθόνη του είναι μια άνετη IPS στις 5,3 ίντσες, η οποία όμως έχει ανάλυση στα 720 pixel. Για την τιμή και το μέγεθος της συσκευής είναι λίγα, αλλά δεν είναι άσχημα ούτε τα χρώματα ούτε η φωτεινότητα αν δεν σε ενδιαφέρει η ανάλυση. Έχει επικάλυψη Gorilla Glass 3, αλλά το δείγμα μας ήρθε ήδη γρατζουνισμένο από την LG, οπότε δεν θα έλεγα ότι αντέχει ιδιαίτερα στις γρατζουνιές. Όσο για τον ήχο, είναι απλά ok, δηλαδή πόσο καλό ήχο μπορεί να βγάλει αυτό το ηχιάκι στο πίσω μέρος. Μέτρια πράγματα. Στο λειτουργικό σύστημα έχουμε Android 5.1 με το κλασικό πλέον UI της LG, το οποίο έχει βελτιωθεί αρκετά και ο launcher του είναι πολύ καλός και εύχριστος. Εδώ έχουμε μερικά κολπάκια που κάνουν τη συσκευή να διαφέρει από τον ανταγωνισμό, όπως το Easy Home που κάνει την αρχική μας οθόνη πιο απλή. Θα το εκτιμήσουν αυτό οι άμπαλοι με την τεχνολογία. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε πλήκτρα στην μπάρα πλοήγησης του Android, αλλά οι επιλογές είναι περιορισμένες. Ενώ τα πίσω πλήκτρα έχουν γρήγορες συντομεύσεις, με το επάνω να μας ανοίγει το σημειωματάριο, και το κάτω την κάμερα. Πολύ βολικό. Η κάμερα έχει έναν αρκετά καλό φακό στα 13 MP και σου δίνει τη δυνατότητα να βγάλεις γρήγορες φωτογραφίες, καθώς με ένα άγγιγμα κάνει και focus και λήψη, και μάλιστα αρκετά γρήγορα. Πολύ καλό. Φυσικά υπάρχει και το πλήρες μενού και περισσότερες επιλογές και ρυθμίσεις. Από άποψη επιδόσεων έχουμε 28.000 πόντους στο AnTuTu, το οποίο είναι μια αξιοπρεπέστατη επίδοση που μας επιτρέπει να παίξουμε άνετα τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά βγάζει ένα μπούκωμα, θα έλεγα, σε αυτά που έχουν 3D γραφικά. Από μπαταρία τέλος μπορεί να έχουμε ένα μέτριο μέγεθος στα 2.300 mAh, αλλά η συσκευή μας βγάζει κοντά στις 9 ώρες συνεχούς χρήσης με ανοιχτή οθόνη, που είναι αρκετά καλά. Αυτό είναι λοιπόν το LG K10, το οποίο πωλείται στην ελληνική αγορά μεταξύ 150 και 250 ευρώ. Στα 150 είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά πάνω από 200 ούτε να το σκέφτεστε. Αυτά λοιπόν από μένα, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο γραπτό review του Dr. Android και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, έτσι. Γεια σας!